show won't get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place. Πάμε λοιπόν, parkour σήμερα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πάρκο της Κάνθ. Δικέ, για πες μας, τι ακριβώς κάνουμε σήμερα εδώ πέρα? Σήμερα είναι το opening του πρώτου επίσημου parkour και free running πάρκου στην Ελλάδα. Έχουμε άτομα από Καλλικράτεια, όλη τη Θεσσαλονίκη, έχουμε άτομα από Ξάνθη, έχουμε άτομα από Λάρισα, έχουμε άτομα από παντού. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε και στον κόσμο. Βασίλη, ήρθες από την Ξάνθη. Ναι. Έτσι. Ασχολείσαι με το parkour πόσα χρόνια? 4-5 χρόνια. Μια φιγούρα που είναι, θεωρείται αρκετά επικίνδυνη, ποια είναι? Wall gainer. Okay. Αυτό ήτανε? Περίπου wall gainer. Περίπου wall gainer. Ναι, είναι δύσκολο και πρέπει. Θεωρείται δύσκολη φιγούρα? Είναι από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν στον κόσμο. Συνήθως είναι και ανάλογα με τεχνική που έχεις. Σαν πρώτο πάρκο για parkour. Σαν πρώτο πάρκο είναι μια πολύ καλή αρχή. Τώρα ελπίζουμε στο μέλλον να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Τώρα θα δούμε μια απίστευτη φιγούρα. Πάμε λίγο να δούμε. Θα μας εξηγήσει τώρα τι ακριβώς είδαμε. Λοιπόν, είναι το λεγόμενο Down Monkey Wall Flip από Rodat. Είναι επικίνδυνο κόλπο? Ναι, γιατί δεν ξέρεις πού είναι ο τείχος, έχεις πλάτη. Οπότε πρέπει να ελέγχεις τέρμα το Rodat και να έρθεις στη συγκεκριμένη απόσταση. Λοιπόν, ελάτε εδώ, γυρνάμε και λέμε στον κόσμο τι μόλις είδαμε. Τι είδαμε? Είδαμε δύο sideflip κολλημένα. Αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα στα παιδιά που μας βλέπουν, να μην δοκιμάσουν ποτέ αυτά που μόλις είδαν. Νούμερο 33. Έλα όπως είσαι. Λοιπόν, βλέπω ότι χειροκροτάει όλος ο κόσμος. Είναι έτσι όπως το είδα εγώ που είμαι έξω από το τέτοιο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και αρκετά επικίνδυνο. Αυτό ναι, ήταν αρκετά, αλλά ήταν φοβερό. Πόσες άνεσαι, έκρηξη αδρεναλίνης πραγματικά? Αδρεναλίνη στο φουλ. Στο φουλ, μας άρεσε. Πάρα πολύ καλό. Το όνομα αυτής? Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Το πάθος είναι φωτογραφία και το θέμα είναι το parkour. Που είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, ναι. Νίκο, τώρα θα δούμε μια φιγούρα η οποία θέλει πολύ εξάσκηση, αλλά όχι μόνο αυτό. Και ναι. Καλή μέση. Καλή σταθερή μέση. Σταθερή μέση, ναι. Θεωρείται σχετικά δύσκολη και επιπόνη φιγούρα. Ναι, συνήθως είναι ενοργανιστική. Ναι. Απλά εγώ το προπονώ καιρό έξω. Ναι. 6 χρόνια που κάνω έξω, αυτό προπονώ. Για να το δούμε. Θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Πρέπει να έχεις ένα στόχο. Εγώ π.χ. βαριέμαι να κάτσω μια εβδομάδα να κάνω μόνο ένα κόλπο π.χ. Αλλά άμα το κάνεις, βελτιώνεις και τα κόλπα σου, τεχνική σου, όλα. Practice makes perfect. Και πάμε στον Άλεξ. Άλεξ, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 13-14. Η μαμά τι λέει? Η μαμά... Δεν αγχώνεται? Δεν αγχώνεται λίγο, μόνο όταν τραυματίζομαι. Πολύ σπάνια δηλαδή. Α, δόξα τω Θεώ. Πόσο καιρό κάνεις parkour? Κάνω περίπου 3-3,5 χρόνια. Mm-hmm. Τι θα θέλεις να πεις στα παιδιά σου, συνομήλικους σου? Να βγουν και να χτυθούν. Και εδώ πέρα ο DK δεν κρατιέται. Συνεχίζει τις κολοτούμπες και τα λοιπά. Όπως καταλάβατε, το parkour είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα αθλήματα. Ήρθε και στη χώρα μας για να μείνει. Αυτά λοιπόν για τώρα. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά.